Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΕΔΙΤΑ στοιχεία για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού του τελευταίου 24ωρο στη χώρα μας. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορονοϊό με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΗ και έχουν καταγραφεί μέχρι τις 24 Ιουνίου. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 11.972. Στο θέμα αναφέρθηκε η λοιμοξιολόγος Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή της τηλεόρασης του Ένα Τσάνελ με τον Άγγελο Τζέλιο. Η σημασία έχει να προσέξουμε από εδώ και πέρα, γιατί υπάρχει τουρισμός, υπάρχει κινητικότητα. Οι 4 και οι 5 υποπαραλλαγές είναι γνωστές εδώ και ένα μήνα στην Πορτογαλία, Ισπανία. Ναι. Και περιμένουμε ότι και εδώ θα έρθουν σύντομα, όπως ήρθανε. Και θεωρώ ότι αν έχουμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και τα εφαρμόζουμε, εάν βάζουμε τις μάσκες εκεί που υπάρχει συνωστισμός, είτε σε εσωτερικούς είτε εξωτερικούς χώρους, και προσέξουμε, νομίζω η κατάσταση θα είναι ελεγχόμενη. Κυρία Παγωνή, θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι, αφορά εμένα. Είμαι τριπλά εμβολιασμένος, μάλιστα έχω κάνει και το αντιγρυπικό αρχές Οκτωβρίου. Πριν από 2 εβδομάδες βρέθηκα θετικός. Και τι προσέχω αρκετά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πριν από 2 εβδομάδες λοιπόν βρέθηκα θετικός. Το ξεπέρασα με μια ημιαλγία, με ένα έτσι, πώς το λένε, ψιλοβιχάκι. Πυρετό δεν έκανα, μια μέρα μόνο λίγο και τα λοιπά. Εγώ τώρα, εφόσον νόσησα και εφόσον βγαίνω αρνητικός, και εγώ και άλλοι τόσοι που μας ακούνε, τι πρέπει να προσέξω τώρα? Πρέπει να κάνω την τέταρτη αναμνηστική δόση? Δεν πρέπει? Καταρχήν, για 4 μήνες δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Α, λόγω νοσηλεία. Είστε καλυμμένος. Είστε καλυμμένος. Ναι. Επομένως, το τετράμινο δεν το συζητάμε για να κάνετε κάτι.